Μητσοτάκης. Και το ερώτημα και το δικό μας, των συναδέλφων εδώ, είναι ότι εννοείται τις καθαρίστριες, τους καθηγητές, τους σχολικούς φύλακες, τους εργαζομένους στην ΕΡΤ. Θα σας πω ακριβώς τι εννοεί, νομίζω, ο κ. Μημαράκης. Και αν θα πρέπει αυτοί να ξαναφύγουν, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω ακριβώς τι νομίζω ότι εννοεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει τον Ιανουάριο, υποσχόμενος ότι θα επαναπροσλάβει όλους όσους είχαν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το έκανε αυτό πράγματι, έμεινε πιστός δηλαδή σε αυτή την προεκλογική δέσμευση και κατέληξε να προσλαμβάνει, νομίζω, 7.500 δημοσίους υπαλλήλους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι το έκανε αυτό χωρίς κανένα προηγούμενο, χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση αναγκών. Το έκανε χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση αναγκών, χωρίς προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρετε, η χώρα έχει συμφωνήσει 11.000 προσλήψεις με τους δανειστές για το έτος 2015. Όταν προσλαμβάνεις 7.500 ανθρώπους που δεν έχεις διερευνήσει ότι χρειάζονται συγκεκριμένα, αυτό είναι η κατηγορία που κάνουμε. Ήταν λάθος, διότι για παράδειγμα στην υγεία. Όχι, κοιτάξτε, δεν μπορούν εργαζόμενοι να γίνονται μπαλάκι. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, εκφράζω αυτή τη στιγμή. Και να έχουμε μια νέα πλατεία κλαθμόνος, έτσι. Δεν γίνεται οι εργαζόμενοι να γίνονται μπαλάκι και να προσλαμβάνουν, να απολύονται, να προσλαμβάνουν. Αυτό το προσωπική άποψη, το τονίζω, είναι ότι δεν θα έπρεπε. Όχι. Αλλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ανεύθυνα σε προσλήψεις, σε επαναπροσλήψεις, χωρίς να έχει διερευνήσει ποιες είναι οι ανάγκες. Δηλαδή, ενώ στον τομέα της υγείας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατρός ο οποίος καλύπτει 40 ασθενείς σε μία βάρδια. Ναι, αλλά είχατε συμφωνήσει να κάνετε με τους δανειστές και είχαν ανοίξει θέσεις για το κομμάτι της υγείας, οι οποίες δεν προχώρησαν ποτέ όμως, κυρία Κεραμέως. Περιμένουμε, είχαν αναγγελθεί, είχαν ανακοινωθεί. Περιμέναμε πόσους μήνες και κολλησιουργούσε αυτή η ιστορία και ποτέ δεν προσελήφθησαν. Πριν απαντήσετε, θα πάμε στον Γιάννη Τρουπή, τον συνάδελφο στην